Ο κύριος Σαχινίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επανειλημμένα έχει υπάρξει εντός αυτής της αιθούσης η απορία γιατί υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση σε ό,τι αφορά την πολιτική. Την πολιτική με ήττα και την πολιτική με ομικρον γιώτα. Αυτό έχει να κάνει με τις συμπεριφορές. Υποκριτικά, θα έλεγα, και επανειλημμένα υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σε ό,τι αφορά τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, όποτε μιλάνε ή αν θέλετε και όποτε παρεκτρέπονται, αν υψώσουν τη φωνή τους σε κάποια φάση ή κάνουν μια αναφορά η οποία δεν σας βολεύει, το Προεδρείο, μηδενός εξαιρουμένου, κάνει συστάσεις αυστηρότατες και μάλιστα σχετικά πρόσφατα είχαμε και απειλές με φρουράρχους. Τι είδαμε χθες? Εχθές είδαμε τον ίδιο τον Πρόεδρο της Βουλής να επιτίθεται φραστικά σε έναν αρχηγό κόμματος, να ζητάει το λόγο. Είδαμε έναν βουλευτή από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη να λέει σε κάποιον άλλον αρχηγό κόμματος κάποιους χαρακτηρισμούς και μάλιστα ο αρχηγός αυτού του κόμματος σηκώθηκε, κινήθηκε απειλητικά και του έγιναν απλά συστάσεις. Δεν κάλεσε το Προεδρείο τον φρούραρχο για να αποκαταστήσει την τάξη. Οπότε δεν θα ανεχθούμε ξανά απολύτως καμία παρατήρηση εάν δεν διορθωθείτε πρώτα εσείς. Σας έχουμε πει επανειλημμένα ότι ο σεβασμός κερδίζεται. Δείξτε μας το σεβασμό που πρέπει εάν θέλετε να σας σεβόμαστε και εμείς μέσα σε αυτήν την αίθουσα. Ακούσαμε από τους διάφορους ομιλητές για 300 εκατομμύρια ευρώ προσφορά που υπήρχε. Δεν είπε όμως κανένας από ποιον ήταν αυτή η προσφορά. Δεν άκουσα να αναφέρεται κανένας. Και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι συγητές των κομμάτων και οι αγορητές μέχρι τώρα που μιλήσανε και οι ομιλητές απλά ανέφεραν το ποσό των 300 εκατομμύριων ευρώ. Θα ήθελα να μάθω και εγώ και ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή από ποιον υπήρχε αυτή η προσφορά. Απλά θα καταθέσω και εγώ στα πρακτικά της Βουλής αυτά που είχε πει ο κ. Σταθάκης προ αρκετό χρόνο, σε ό,τι αφορά την τιμή πώλησης της Τρενοσέ. Χθες στην Επιτροπή, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κ. Σπίρτσης, ανέφερε ότι πρέπει να επιβάλλεται η εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου. Διότι σε αντίθετη περίπτωση η Ελλάδα θα πληρώσει πρόστιμα και θα έχει κυρώσεις. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, πριν λίγες μέρες υπήρξε μια παρόμοια συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειών, όπου ρώτησα τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζιτζικώστα Κεντρικής Μακεδονίας, για ποιο λόγο συζητιέται το να γίνει μια σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο από τη στιγμή που πρόκειται να απολυθεί και το λιμάνι. Δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές ενός σιδηροδρομικού δικτύου από τη στιγμή που πρόκειται να απολυθεί. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Μάλλον δεν υπάρχουν ευήκο αότα σε αυτή την αίθουσα. Αναβαθμίζεται τις υποδομές, όμως ό,τι έχει σχέση με μεταφορές, ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλο νευραλγικό κρατικό φορέα, μην διανοηθείτε να τον αποκρατικοποιήσετε, διότι εμείς ως Έλληνες εθνικιστές, όταν θα αναλάβουμε τη διαχείριση και την εξουσία, όλα όσα ξεπουλήσατε θα τα πάρουμε πίσω. Τι φαίνεται εδώ σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Με τον εκλογικό νόμο εχθές που ψηφίσανε, είπαν αυτοί ότι θα επαναφέρουν τον προηγούμενο εκλογικό νόμο. Εδώ είναι και η διαφορά μας σε σχέση με όλους εσάς, κύριοι. Η Νέα Δημοκρατία απλά ενδιαφέρεται για να επιστραφούν τα προνόμια στους βουλευτές, εν αντιθέση με εμάς τους Έλληνες εθνικιστές που ενδιαφερόμαστε αποκλειστικά για το συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω να αναφερθώ στον κύριο Δένδια. Εχθές εξέδωσε ένα δελτίο τύπου, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω θα πρέπει να τον πόνισε πάρα πολύ για να προβεί σε αυτήν την κίνηση. Δήλωσε
ότι η Χρυσή Αυγή λέει ψέματα. Ψεύτης και δολοπλόκος είναι ο ίδιος ο Νίκος ο Δένδιας. Είναι ψεύτης γιατί πρώτον αυτά που δήλωσε στο Δελτίο Τύπου δεν τα είπε Χρυσή Αυγή. Τα είπε ένας μάρτυρας κατηγορίας της Χρυσής Αυγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τι άλλο όμως έχει κάνει ο κύριος Δένδιας, από τον οποίο ζητάμε και ως Χρυσή Αυγή εξηγήσεις εντός του Κοινοβουλίου, αλλά θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις και στη δικαιοσύνη την ίδια. Και να προσεύχεται φορώντας το κιπά, κρατώντας ένα Κοράνι στο χέρι του και κάνοντας επικλήσεις στο Βούδα και σε όλες τις θρησκείες, να μην έχει εμπλοκή στο θέμα της προφυλάκησης των στελεχών και του αρχηγού της Χρυσής Αυγής. Τι έχει κάνει? Είχε το δικαίωμα ως προϊσταμένη αρχή να πάει και να ενημερωθεί για το έγκλημα που συνέβη στο Κερατσίνι. Δεν είχε όμως κανένα δικαίωμα να πάει και να ζητήσει προανακριτικό υλικό. Κάτι το οποίο έκανε παρουσία του εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας. Τι έκανε? Αφού πήγε την επομένη του φωνικού, ζήτησε από τον Χριστίδη, ο οποίος έδωσε και κατάθεση, όπως σας είπα, τις κάμερες και το υλικό που υπήρχε από το κατάστημά του. Και αφού του είπε ότι οι κάμερες είναι ψεύτικες, βασίστηκε απλά και μόνο στη μαρτυρία αυτού του ανθρώπου. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να βάλει αστυνομικούς να ελέγξουν αν τα λεγόμενα του μάρτυρα είναι αληθή ή όχι. Εάν δηλαδή οι κάμερες αυτές ήταν απλά διακοσμητικές για να εκφοβίζουν και να λειτουργούν αποτρεπτικά ή αν πράγματι λειτουργούσαν. Μετά από μερικές μέρες, από 9 συγκεκριμένα, πήγανε να πάρουν προανακριτικό υλικό, συγγνώμη, από πολύ μακρινά καταστήματα και δεν πήγανε καν στα παρακείμενα. Αφού όμως όλα αυτά ο συγκεκριμένος μάρτυρας τα είχε καταθέσει προανακριτικά στην ανακρίτρια την κυρία Κλάπα, αυτά δεν υπάρχουν ως διαμαγεία σήμερα στη δικογραφία. Τι συμβαίνει εδώ? Αναρωτιόμαστε. Εμείς ως χρυσαυγίτες, ως Έλληνες εθνικιστές, σκεφτόμαστε ένα πράγμα. Ότι υπάρχει πράγματι μια εγκληματική οργάνωση, η οποία όμως αποτελείται από τον κύριο Σαμαρά, από τον κύριο Δένδια, από τον κύριο Αθανασίου και όλους αυτούς οι οποίοι βάλανε φυλακή, προσπαθήσανε να καταστρέψουν ανθρώπους και ζωές και των οικογενειών τους με γνώμονα ένα πράγμα και μόνον. Την αύξηση των ποσοστών που έχουν ως κόμμα. Εάν λειτουργούν έτσι, εάν εκλαμβάνουν έτσι τη δημοκρατία, το έχω πει και χθες και προχθές και παραπροχθές, με την ίδια δημοκρατία θα σας αντιμετωπίσουμε, κύριοι. Αναφερθήκατε επανειλημμένα όλοι σας τα 300 εκατομμύρια την προσφορά. Θα σας πω εγώ από πού προέκυψε αυτή η προσφορά. Αυτή η προσφορά υπήρχε από τους Ρώσους, οι οποίοι σήμερα κατηγορούν ότι υπήρξε μια κομπίνα και μια μεροληπτική συμπεριφορά από την κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ και καταγγέλει η ρωσική κρατική εταιρεία Russian Railways, θυγατρική τους οποίες θα επέβαλε προσφορά για την εξαγορά της Τρενοσέ. Η ρώσικη αυτή εταιρεία, απαντώντας επίσημα στο ερώτημα γιατί δεν υπέβαλε προσφορά, απάντησε ότι δεν τους δόθηκαν τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα τους επέτρεπαν να προχωρήσουν στο διαγωνισμό. Τα στοιχεία που ζήτησαν ήταν το τελευταίο ισοζύγιο εξαμήνου που είχαν ζητήσει από την Τρενοσέ και το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου και αυτοί να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό. Αν δεν το ξέρετε, σας ενημερώνω ότι στη Ρωσία ισχύει ένας νόμος βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται σε καμία ρωσική κρατική εταιρεία να εξαγοράσει μια άλλη κρατική εταιρεία άλλου κράτους εάν δεν δοθούν αυτοί οι ισολογισμοί του τελευταίου εξαμήνου. Οι ρώσικοι σιδηροδρομοί δεν είχαν την ενημέρωση που έπρεπε σχετικά με την Τρενοσέ, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην υποβολή αυτής της δεσμευτικής προσφοράς, η οποία προσφορά, έχετε υπόψη σας, ότι ήταν ακριβώς εξαπλάσια από αυτή την τελική των Ιταλών. Ο πρόεδρος λοιπόν των ρωσικών σιδηροδρόμων, ο Όλεκ Μπελοζιόροφ, έκανε καταγγελία, όχι μόνο επειδή δεν τους δόθηκε ο εξαμηνίος ισολογισμός, αλλά επειδή οι Ιταλοί κατέθεσαν μια προσφορά η οποία πραγματικά δεν τηρούσε τους όρους οι οποίοι είχαν τεθεί. Άρα δεν τηρούσαν και τους όρους του διαγωνισμού. Συνεπώς, πώς κατοχυρώθηκε
στους Ιταλούς ιτρένωσε. Το παράδοξο όμως όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, είναι η λεγόμενη πρίκα εντός εισαγωγικών, στην οποία θα λάβουν οι Ιταλοί. Είναι ύψος 300 εκατομμυρίων για την περίοδο 2015-2020, το ανέφερε και κάποιος ομιλητής μόλις πριν. Μιλάμε για 50 εκατομμύρια ετησίως, ως επιδότηση για τις άγονες γραμμές. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, την εκτέλεση των δρομολογίων, τα οποία έχουν μικρή ζήτηση. Έτσι γίνομαι και εγώ επενδυτής. Εξευτελιστικά χαμηλό τίμημα, χωρίς χρέη και με επιδότηση για τα μη εμπορικά δρομολόγια. Μόνο ένας χαζός δεν θα εκμεταλλευόταν μια τέτοια ευκαιρία. Δηλαδή, όσο κόστος έχει ένα F-16, και όχι τα πόδια του Ρονάλντο που ακούσαμε προηγουμένως, πουλήθηκαν στους Ιταλούς οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, η Τρενοσέ. Ακούμε συνεχώς για μια καλύτερη προσφορά. Πέστε μας, μιλήστε, γιατί δεν τα λέτε. Επίσης, και κλείνω με αυτό, ακούσαμε διάφορες τοποθετήσεις, ακούσαμε τον κύριο Δανέλη, ο οποίος πολύ σωστά κατήγγειλε τους βανδαλισμούς που έλαβαν χώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως και τους βανδαλισμούς που έγιναν στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Δεν ανέφερε όμως ότι αυτοί οι βανδαλιστές, οι οποίοι ήταν όλοι ξενόφερτοι, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι ισπανικής και γερμανικής καταγωγής, ναυλώσανε 15 λεωφορεία και μεταφέρθηκαν 750 άτομα στην πόλη της Ξάνθης και συνεχίσανε τους βανδαλισμούς εκεί. Και ρωτάω εγώ, η Βόρεια Ελλάδα, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει πάρα πολλές πόλεις. Ποιος ο λόγος της μετακίνησης τους αυτής? Μήπως επειδή σε δύο μέρες από σήμερα θα γίνει η πορεία των λεγόμενων Τούρκων στην Ξάνθη? Κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, θα πρέπει η κυβέρνηση σας να λάβει άμεσα μέτρα να προστατέψει όχι μόνο απλά τους Έλληνες πολίτες, αλλά να προστατέψει και την εθνική κυριαρχία. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει γεμίσει προδότες. Ευχαριστώ. Κυρία Μεγαλεκονόμου.